μόλις φωτογραφηθεί, πάρτε ένα κουτάλι και περάστε να λιποθυμήσετε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε κρέπες, φανταστικές, κρέπες αέρινες, κρέπες αφράτες και θα τις κάνουμε με τρεις τρόπους. Κρέπες γλυκές με σοκολάτα και φρούτα και μπισκότο, κρέπες αλμυρές με ζαμπόν και λιωμένο τυράκι και θα κάνουμε και μια φανταστική εκδοχή κρέπες σε σιρόπι καραμέλας φλαμπέ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω όταν κάνετε κρέπες. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι απαραίτητο αυτό. Αν μου βάλετε παγωμένα υλικά μέσα, θα παγώσει το βούτυρο, δεν θα ομογενοποιηθεί σωστά το μείγμα και εγώ θέλω να έχω έναν χυλό, αραιό, αέρινο και φανταστικό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω για να αποφύγω τους βόλους σε έναν χυλό κρέπας είναι το βούτυρό μου, το οποίο είναι και μαλακό για να λιώσει γρήγορα, να μπει στη φωτιά και να λιώσει, αλλά και να κρυώσει. Λιώστε το και κρυώστε το. Έλα πάρε μπρος. Ωραία. Μέσα εσύ. Σε 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Μετά το αλεύρι μου θέλω να είναι κοσκινισμένο. Πού πάω χωρίς κόσκινο, πού πάω χωρίς κόσκινο. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε απλές κρέπες, πάμε να κάνουμε τις πιο ωραίες κρέπες. Αλεύρι κοσκινισμένο. Αέρα στο αλεύρι. Έτσι. Stop. Μέσα σε ένα ωραίο γυάλινο να κρυώσει γρήγορα. Έτσι. Κάτσε εκεί να κρυώσεις. Ωραία. 2 αυγά. Πάντα θερμοκρασία δωματίου. Είναι βασικό αυτό που σας λέω. Να ξέρετε ότι η καλύτερη κρέπα γίνεται με το μείγμα της χθεσινής ημέρας. Και αν δεν έχετε το χρόνο, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε την ωραιότερη κρέπα και να τους τρελάνετε όλους, θα φτιάξετε το μείγμα το προηγούμενο βράδυ. Αλλιώς φτιάξτε το 1 ώρα πριν το χρησιμοποιήσετε. Όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε και τώρα που θα το φτιάξουμε να το κάνετε, εννοείται. Αλλά το καλύτερο σας λέω πάντα είναι αυτό. Πρέπει το μείγμα να σταθεί, να μείνει για να γίνει λίγο βελούδινο και φανταστικό. Σπάσιμο τα αυγά μου. 1 μέρα που έχετε χρόνο, θα καθίσετε και θα φτιάξετε κρέπες. Κάνετε διπλή δόση, είναι φανταστική η συνταγή μου. Θα κάνετε διπλή δόση. Θα αρχίσετε να φτιάχνετε κρέπες. Θα τις αποθηκεύσετε στην κατάψυξη. Θα έχετε πάντα κρέπα στο πρωινό σας, το απόγευμα που θέλετε ένα σνακ ή ένα γλυκό ή στο βραδινό σας για να τη γεμίσετε με αλμυρά και να τις βάλετε και μια ωραία σαλτσούλα και να μπει στο φούρνο για 15 λεπτά και να είναι φανταστικές. Θα φτιάξουμε λοιπόν μπόλικες κρέπες, 1 μέρα που δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και θα τις βάζουμε μέσα σε ένα δισκάκι. Κρέπα, λαδόκολα, κρέπα, λαδόκολα, κρέπα, λαδόκολα. Έτσι ξεπαγώνουν πολύ εύκολα μετά. Τι θέλω, μία? Τραβάς μία λαδόκολα, παίρνεις μία κρέπα. Και θα είναι πάντα εκεί. Χωρίς να έχετε να κάνετε όλη τη φασαρία με το χυλό, με τα τηγανίσματα. Θα έχετε απλά να ζεστάνετε. Και θα σας λύσει τα χέρια. Άσε που είναι φανταστική και η τούρτα. Σας την είχα δείξει παλιότερα. Η τούρτα με τις κρέπες και την πραλίνα. Κορυφαία. Κρύωσε το βούτυρο με τόσο που είπα. Μέσα τα αυγά μου να σπάσουν. Μέσα το γάλα μου και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου είναι. Και το γάλα θερμοκρασία δωματίου. Όλα μου τα υλικά. Μέσα θα μπει το αλάτι μου. Μέσα θα μπει και λίγη ζαχαρίτσα, πρέζα ζάχαρης. Μέσα θα μπει τώρα και το βουτυρό μου που έχει κρυώσει. Ελπίζω. Ναι, μια χαρά είναι. Και μέσα θα μπει το αλεύρι μου. Και πάμε ένα ωραίο ανακάτεμα. Για να είστε σίγουροι ότι ο χυλός σας θα είναι τέλειος, μπορείτε. Είτε αν έχετε τη ραβδομπλέντερ, να το κάνετε με τη ραβδομπλέντερ αλλά χωμένη μέσα στο μείγμα. Όχι πάνω κάτω για να γεμίσει φουσκάλες στο μείγμα μου. Είτε χωμένη μέσα, είτε μπορείτε να περάσετε το μείγμα σε μία σίτα. Αν θέλετε δηλαδή τώρα να τις κάνετε τις κρέπες, θα μου βάλετε το μείγμα σε σίτα. Θα το περάσετε στο σιρωτήρι που κοσκινήσαμε το αλεύρι, έτσι. Εγώ όμως επειδή είμαι καλό παιδί και θέλω η κρέπα μου να είναι φανταστική, σαν αυτές που τρώω στη Γαλλία όταν με πηγαίνει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος για κρέπες στο Παρίσι, το μείγμα μου το έχω έτοιμο. Το αφήνω και κάθεται, ξεκουράζεται, είναι βασικό αυτό που σας λέω.
Αν θέλεις να φας την καλύτερη κρέπα, πρέπει να αφήσεις το μείγμα να ξεκουραστεί. Το μείγμα που μένει έχει άλλη υφή. Είναι ακριβώς τα ίδια υλικά. Ακόμη και το χρώμα διαφέρει, γιατί έχει ξεκουραστεί και γίνεται διαφορετικό, παιδιά. Επίσης η υφή είναι διαφορετική. Αυτό θέλει κι άλλο ανακάτεμα, κι άλλο ανακάτεμα. Αυτό εδώ έμεινε και ξεκουράστηκε περίπου μία ώρα. Είναι αέρας. Δεν το έχω μπλεντάρει, δεν το έχω περάσει στο μπλέντερ, δεν το έχω βάλει σε σίτα καθόλου. Απλά με ησυχία και με ηρεμία έκανα γύρω-γύρω το μείγμα μου μέχρι να σπάσω όλα τα κομπάκια του αλευριού και μετά το άφησα να ξεκουραστεί. Αραίωσε το μείγμα και έγινε φανταστικό. Και είναι έτοιμο για να κάνω την κρέπα μου. Η κρέπα μου πρέπει να είναι αέρινη. Οι κρέπες δεν είναι κάτι που είναι. Δεν μπορείς να το κάνεις ξεροψημένο. Δεν γίνεται κάτι που είναι. Δεν είναι τραγανή η κρέπα. Οι κρέπες που τρώμε στη Γαλλία είναι κρέπες αφράτες και φανταστικές. Είναι θεϊκές. Είναι μαλακές. Είναι υπέροχες. Δεν είναι κάτι τραγανό. Όταν σου σερβίρουν στη Γαλλία μια τραγανή κρέπα, σημαίνει ότι ο κρεπιέρης δεν ξέρει να κάνει κρέπες. Η κρέπα πρέπει να είναι αφρός. Πάμε λοιπόν. Αφήνουμε το ένα μείγμα στην άκρη. Θα το φτιάξουμε μετά, γιατί είμαστε και πολλοί εδώ. Και πάμε να κάνουμε κρέπες με αυτό εδώ. Θα κάνουμε και μικρές και μεγάλες. Μπορείς να βάλεις όσο μείγμα θέλεις εσύ. Κρεπιέρα σίγουρα δεν έχετε όλοι στο σπίτι. Όσοι έχετε κρεπιέρα θα χρησιμοποιήσετε κρεπιέρα. Αλλιώς θέλουμε τηγάνι, μικρό ή μεγάλο, ανάλογα πόσο μεγάλες θέλετε να είναι οι κρέπες. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε, γλυκές κρέπες ή αλμυρές. Πώς σας αρέσουν οι κρέπες σας. Εγώ θα σας κάνω 3 διαφορετικά είδη κρέπας, αλλά θέλω να ξέρω και τι προτιμάτε εσείς, έτσι. Λίγο μαλακό βούτυρο επάνω στο χαρτί σας. Με αυτόν τον τρόπο θα το κάνετε και θα περάσετε το τηγάνι. Γύρω-γύρω. Εδώ θα είναι μικρή και δίπλα θα είναι μεγάλη. Έλα. Να πάει καλά σε όλο το τηγάνι. Έτσι, στεγνά. Με μια κουτάλα, ναι, με ένα... Να, εδώ. Κοιτάξτε μείγμα, φτιάξτε αυτή τη συνταγή, θα πάθετε σοκ. Ό,τι κρέπα έχετε φάει θα την ξεχάσετε. Πάμε. Πάντα στο κέντρο. Και το απλώνουμε. Θέλω πιο λεπτή κρέπα. Μπορώ να το αδειάσω το μείγμα μου. Την κάνω όσο παχιά και όσο λεπτή θέλω εγώ την κρέπα μου. Έτσι, ωραία. Αφήστε την να ψηθεί ωραία. Πάμε και δίπλα. Ας βάλουμε πιο μεγάλη εδώ. Πάντα στο κέντρο. Και πάντα απλώνουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Παντού, παντού. Έτσι, ωραία. Αυτή θα γίνει μπαμπάτσικη. Τη βλέπεις την κρεπούλα, αρχίζει και στεγνώνει. Στεγνώνει και αρχίζει και ξεκολλάει. Να ξέρετε ότι οι πρώτες κρέπες που θα βγάλετε στο τηγάνι θα είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμες. Όσο περνάει και ζεσταίνεται το τηγάνι, θα βγαίνουν πιο σκούρες και θα γίνονται πιο γρήγορα. Αυτό είναι όλο το βαρετό, ας πούμε. Το να κάθεσαι πάνω από το τηγάνι, αλλά άμα δεν κάνεις και κάτι, πώς θα κάνεις φαγητό. Πάμε. Αέρας. Όταν λέμε αέρας, αέρας. Τη βλέπετε? Είναι ένα σαφρός. Είναι κρέπες βελούδινες. Γι' αυτό και τυλίγονται και πολύ ωραία. Είναι βασική ζύμη για κρέπες, για γλυκές και θα αργήσω τώρα. Για γλυκές και αλμυρές κρέπες, για να φτιάξετε τα πάντα. Πάμε τώρα, όσο ψήνεται η μία, να βουτυρώνω εδώ. Βλέπετε ότι μπαίνει ελάχιστο. Ίσα-ίσα να υπάρχει μια λιπαρή ουσία, αυτό θέλω. Και πάμε την επόμενη. Εδώ, πάντα στο κέντρο και πάντα έτσι. Με κυκλικές κινήσεις. Με κυκλικές κινήσεις, έτσι, 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 ωραία. Αυτό το μείγμα σου βγάζει καμιά δεκαριά μέτριες κρέπες. Εξαρτάται τώρα, άμα τις κάνεις λίγο πιο χοντρές μπορεί να βγουν και 9. Τσεκάρετε πάντα, έτσι, να βλέπετε το χρωματάκι από κάτω. Έλα εσύ τώρα. Έτσι, ωραία. Μοσχοβολάει, παιδιά. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή. Τι φτιάξετε, την έχετε φτιάξει όλοι. Είναι η πιο πολυχτυπημένη συνταγή μέσα στο argyro.gr. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια χτυπήματα έχει αυτή η συνταγή. Γιατί όσες την έχετε φτιάξει, το λέτε στο φίλο σας, το λέτε στον αδερφό σας, το λέτε στην κόρη σας και κάθε και τη φτιάχνει. Και είναι πραγματικά μια φανταστική συνταγή. Πάμε μια. Έξω κι εσύ. Είσαι έτοιμη εσύ? Επ. Παίξτε, παιδιά. Παιχνίδι είναι. Έτσι. Κάτω κι εσύ. Και αυτή που θα σας δείξω στο τέλος, δεν θυμάμαι και πώς λεγότανε. Το εστιατόριο που με πήγε ο φίλος μου στο Παρίσι. Καζα Ολέμπ, νομίζω. Ένα τυπικό γαλλικό εστιατόριο. Ο Κωνσταντίνος, ο Καταλακινός, ο φίλος μου από το Παρίσι. Και μας έφτιαξε κρέπ σουζέτ με πορτοκάλι, ονειρεμένες. Και τις φλαμπάρισε μπροστά μας και ήταν το κάτι άλλο. Και εκείνες τις σερβίρουν πάντα με ένα παγωτό. Συνήθως με παγωτό βανίλια. Έτσι, ωραία. Και πάμε στην επόμενη. Έτσι, μέχρι να τελειώσει το μείγμα μου. Μπορείς να βάλεις μέσα στην κρέπα σου τα πάντα.
μανιτάρια, κοτόπουλο, ό,τι σου περίσεψε, να κάνεις λίγη κρέμα, να βάλεις λίγο τυρί. Ό,τι θέλεις βάζεις. Με αυγά, ό,τι σου αρέσουν. Εδώ. Ξαναμπες μέσα. Σε όλη την επιφάνεια, λίγο τυρί. Και λίγο ζαμπόν. Θέλετε κομμένο, θέλετε σε φέτες, θέλετε σε κομμάτια, ό,τι σας αρέσει. Αυτή θα τη φάω εγώ, είναι η πρωτεΐνη μου για τώρα. Και θα βάλω ακόμα λίγο ζαμπονάκι μέσα. Έτσι. Θα την κλείσω και όλα, να λιώσει σιγά σιγά το τυρί μου, έτσι, ωραία. Εσύ να βγεις, με τα λιωμένα τα τυράκια, έτοιμη και φανταστική. Όταν λιώνω ζάχαρη, πάμε να κάνουμε τώρα την τρίτη εκδοχή. Βρήκα και δύο πορτοκάλια στο ψυγείο και λέω γιατί να μην σας το κάνω και αυτό που είναι πολύ ωραίο. Λιώνω την καραμέλα μου σιγά σιγά, θα βάλω λίγη ζάχαρη τώρα, μόλις ξανθίνει θα προσθέσω, αυτό θα σας πάρει όλο μαζί 4 λεπτά, δεν παίρνει παραπάνω, αλλά η γεύση θα σας αποζημιώσει πλήρως. Αφήστε την να λιώσει ωραία και πάμε εδώ. Θα χρειαστούμε το ξύσμα, πάμε να στήσουμε και μια γλυκιά, να φύγουν τα ζαμπόν από εδώ. Αυτή είναι εδώ θέλω, έτσι μπράβο, αυτή είναι η σωστή κρέπα, είναι αυτή, είναι ένα βελούδο η σωστή κρέπα μέσα. Πραλίνα, σοκολάτα, ό,τι θέλετε. Ό,τι σας αρέσει, άμα είναι να κάνεις το έγκλημα, κάν' το. Κοιτάξτε που έλειωσε εδώ η ζάχαρη, πάμε από το ένα στο άλλο. Πάμε πάλι. Προσθέτουμε. Ρίχνοντας την επόμενη ζάχαρη στην προηγούμενη, αποφεύγουμε το να καεί η καραμέλα μας. Θα πάρει ένα ωραίο ξανθοσκούρο χρώμα, χωρίς να καεί. Το χρώμα της δείτε, είναι και μαύρο το τηγάνι. Έτσι θα κάνετε ξανθεί την καραμέλα σας πάντα. Στη φάση που είναι τώρα, που έλειωσε όλη και έγινε μια φανταστική καραμέλα, έχω έτοιμο δίπλα μου το βούτυρο και πρέπει να ρίξω μέσα έτσι. Να ρίξω μέσα κομματάκια βουτύρου. Πιτσιλάει ελαφρά. Έτσι. Έτσι, ωραία, φανταστική, να μοσχοβολάει, έτσι, 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 τέλεια. Γιατί δεν την είχα σκοπό να σας το κάνω αυτό, απλά τώρα τελευταία στιγμή, κουκούτσια δεν θέλω, μην μου πέσετε και κουκούτσια μέσα. Προσέξτε λίγο εδώ, όταν πέσει ο χυμός. Χυμός πορτοκαλιού. Θα μοσχοβολήσει το σπίτι, μιλάμε, είναι φανταστικό αυτό παιδιά, θα τρελαθείτε με αυτή τη συνταγή. Αυτό είναι ένα σιρόπι που θα κάνω μπάνιο μέσα τις κρέπες μου. Άρε Κωνσταντίνε με τα ωραία σου στο Παρίσι, τι ωραίες συνταγές έχουμε φάει εκεί πέρα. Απίθανα γλυκά, φαγητά. Θέλω όμως και ξύσμα πορτοκαλιού. Ναι, και τώρα θέλω μέσα κρεπούλες. Αφράτες και φανταστικές, διπλωμένες, να ρουφήξουν αυτό το τέλειο θεϊκό σιρόπι που θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας. Είδατε πως είναι η σωστή η κρέπα. Είναι σαν ύφασμα βελούδο. Έτσι είναι η καλή κρέπα. Η αυθεντική γαλλική κρέπα τέλος πάντων. Έτσι. Αυτό το πράγμα θα ποτίσει καραμέλα. Δείτε εδώ παιδιά, θα πάθετε σοκ. Με το κουτάλι το τρως αυτό μετά. Είναι το κάτι άλλο. Ψήνονται οι κρέπες μου για 2 λεπτάκια μέσα σε αυτό το συγκλονιστικό σιρόπι. Είναι σαν να είναι καραμέλα γάλακτος, μαζί με πορτοκάλι. Θέλω να βάλω όμως εδώ και λίγο μπισκοτάκι, αυτή είναι πιο παιδική ρε παιδί μου. Τώρα μπισκότο, νουτέλα και φρούτα, τα παιδιά έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα, σε να δυναμώσω μια τη φωτιά, προσέξτε τους, ανέμιστε τους απορροφητήρες από πάνω. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή η γεύση, δεν υπάρχει, θα πάθετε σοκ. Μόλις κάνει αυτές τις χοντρές φουσκάλες, η καραμέλα μου είναι έτοιμη, το βγάζουμε κατευθείαν, το σερβίρουμε με μία μπάλα παγωτό, εγώ και έτσι το τρώω, μου αρέσει πάρα πολύ, να σβήσω το μάτι, ένας χαμός εδώ πέρα πάνω, αλλά παιδιά, αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με, και το πιο απλό, δηλαδή κάνεις ένα φανταστικό γλυκό, έχεις καλεσμένους στο σπίτι, έχεις τις κρέπες σου έτοιμους από πριν, έχεις τους φίλους σου απόψε το βράδυ να δείτε ποδόσφαιρο, θες να τους κάνεις να πάθουν την πλάκα της ζωής τους, έχει κρέπες έτοιμες. Δεν είναι τίποτα και κάνε αυτό στο τέλος. Θα πάθουν σοκ, πιστέψτε με. Έτσι, με καραμέλα, πορτοκαλιού, βουτύρου, συγκλονιστική. Έλα να σε βγάλω ωραία τώρα, μην με προδώσεις στο τέλος. Έτσι, ποτισμένη, κοίτα εδώ καραμέλα, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει απλά.
Κάτσε να βάλω λίγο σιροπάκι επάνω. Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα σερβίρεις, θέλεις παγωτό, θέλεις κρέμα, θέλεις ό,τι θέλεις, βάλε. Και μία κουταλιά γιαούρτι. Πάρα πολύ ωραίο, ταιριάζει τέλεια. Αυτή θα τη φάω εγώ, μόνη μου. Τις υπόλοιπες θα σας φτιάξω εσάς σε λίγο. Πάμε να τελειώσουμε την τελευταία. Θέλω να φτιάξετε αυτή τη συνταγή για να καταλάβετε τη διαφορά στην καλή την κρέπα. Πρέπει να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Θα ξεχάσετε ό,τι ξέρετε. Βάλτε και φραουλίτσες επάνω εδώ. Έτσι. Τυλίξτε την. Βάλτε και κανένα βατόμουρο κόκκινο. Έτσι. Αυτή η καραμέλα της σάλτσας είναι το σιελόρια. Αρώματα. Σίγουρα θα κρύωσε. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Σαν να τρως κρέπα πορτοκαλόπιτα. Θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας. Κατευθείαν από το Παρίσι. Δεν υπάρχει. Καραμέλα, δείτε την καραμέλα. Αυτό που στάζει. Αυτό που στάζει είναι όλα τα λεφτά. Φανταστική. Να τη φτιάξετε όλοι. Περιμένω σχόλια. Κοιτάξτε, μην βάλετε μπουρλότο στον απορροφητήρα του σπιτιού σας. Φτιάξτε το, θα με θυμηθείτε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Subscribe, μην το ξεχάσετε. Καλή μου όρεξη.